Τελειώσουμε, τόσο πιο πολύ θα χαρούμε τη θάλασσα. Είναι πολύ όμορφο μέρος. Με ήλιο και χιόνι συγχρόνως. Για σκέψου, Έλκυθρο τον Ιούνιο. Ωραίος τρόπος να γιορτάσουμε την ημέρα του βασιλιά Καμεχαμέχα. Το Έλκυθρο ήταν το αγαπημένο του σπορ. Του άρεσε να γλιστράει πάνω στο φύλλα που του έφερε από το δάσος. Πάνω στο χιόνι. Βεβαίως. Οι κάτοικοι της Χαβάης ξετρελαίνονται ακόμα να γλιστράνε στο γρασίδι στις πλαγιές των βουνών. Νομίζω οι ορχιδέες. Εδώ τις ονομάζουν βάντες. Ένα, δύο, τρία. Μου θυμίζουν πάρα πολύ τα αναμένα κεράκια πάνω στην τούρτα. Όπως άναψα τα τρία αυτά μοντελάκια, έτσι θα κάνω να ξαναμπούν σε ενέργεια τα σβησμένα ηφαίστεια της Χαβάης. Ω, φωτιά, φωτιά! Πάντα τρέξε γρήγορα να σωθείς! Χάσου, ηλίθιος κουνίτσι! Όπως έλεγα πριν λίγο, θα ξαναβάλω σε ενέργεια τα σβησμένα ηφαίστεια. Γιατί, κακοτάτη? Γιατί, ηλίθιο άχρηστο σκουλίκι, αν κάνω να ξαναβούν σε ενέργεια τα σβησμένα ηφαίστεια, η λάβα τους θα λιώσει τα χιόνια και θα καταστρέψει τα χειμερινά σπορ που θα αρχίσουν στη Χαβάη. Πρέπει να ομολογήσω ότι είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη η σκέψη σας, σκοτάτη. Το πώς θέλω να ξέρω. Αυτό εκεί το μαύρο κουτί θα το τοποθετήσω στο κέντρο του σβησμένου ηφαιστείου και ύστερα την κατάλληλη στιγμή θα πιέσουμε ένα μοχλό. Όχι, όχι τώρα, ηλίθιε! Τότε πότε! Θα το χρησιμοποιήσουμε όταν το κουτί τοποθετηθεί στο μεγάλο βωμό του Πέλε. Σας παρακαλώ, αφήστε με να το κάνω εγώ, εσχροτάτη μου κακία. Όχι, όχι, δεν μπορώ να σε αφήσω, δεν είσαι κατάλληλος άλλωστε. Οι κάτοικοι της Χαβάης έχουν μάθει να σέβονται τα ηφαίστεια, γι' αυτό δεν μπαίνουν ποτέ μέσα σε ηφαίστειο. Τότε ποιος θα το τοποθετήσει? Μόνο ένας ηθαγενής της Χαβάης ξέρει το δρόμο για το βωμό του Πέλε. Οι κάτοικοι αγαπούν τα χειμερινά σπορ. Ας αρχίσουμε λοιπόν να τον αναζητούμε σε αυτά εδώ τα μέρη. Πρέπει να κάνει Λίλη και τώρα αρχίζει η δική μας κούρσα. Μένει κοπέλα! Υπάρχει κίνδυνος να τη χτυπήσουμε, Λίλη! Τώρα μόνο μια λύση υπάρχει. Λεϊλάνη, ελπίζω παιδί μου να κατάλαβες τον κίνδυνο που πέρασες.
Ας περίμενε λιγάκι, εγώ ήθελα να παίξω, γιαγιά. Έλα τώρα, Λεϊλάνια, μην καθυστερούμε. Ήρθε η ώρα για το μάθημα του παραδοσιακού χορού Χούλα. Μα εμένα, γιαγιά, σου το έχω πει κι άλλες φορές. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτός ο χορός. Εγώ ήθελα να χορεύω δίσκο. Επιτέλους πρέπει να ανακάλυψα το πρόσωπο που θα εφαρμόσει το σχέδιό μου. Μα Βάντα, δεν κάνω λάθος. Είδα και το σπορτ μπήκε από εκεί πέρα να τριγυρίζει. Αυτός ο Άιτ δεν με εμποδίζει καθόλου. Θα με συγχωρείς. Είσαι καλά? Πολύ καλά. Τόσο πολύ καλά που είμαι έτοιμη να ανεβώ και να ξανακάνω έλκυθρο. Όχι, δεν πρόκειται να την αφήσω. Αφού, Λεϊλάνη, δεν θέλεις να κάνεις το μάθημα του Χούλα, δεν πρόκειται να πάρεις μέρος στο χορό Λουάου σήμερα το βράδυ. Γι' αυτό λοιπόν τώρα πήγαινε στο σπίτι και αμέσως να φτιάξεις τις ρίζες του Τάρο μέσα στο πόη για τη γιορτή. Όμως εμένα, γιαγιά, δεν μ' αρέσει καθόλου το πόη. Δεν έχει καμία σημασία αν σ' αρέσει. Έτσι πρέπει να κάνεις. Δεν υπάρχει μεγάλη γιορτή χωρίς το Λουάου. Επειδή τώρα μιλάμε για το Λουάου, θέλετε να έρθετε κι εσείς να χαρείτε μαζί μας. Ασφαλώς και θέλουμε, σας ευχαριστούμε. Εμπρός, παιδιά, ξαναπάμε να κάνουμε λίγο έλκυθρο πριν πάμε να κολυμπήσουμε. Μα ωραία, βέβαια. Μόλα για τη διασκέδαση. Για το στομάχι δεν διαθέτουμε λίγο χρόνο. Μπορεί εσύ να μην πιστεύεις τις συνήθειες των προγόνων σου, Λεϊλάνη, αλλά είναι πολύ σπουδαίο για σένα να τις σέβεσαι τουλάχιστον. Γιατί να τις σέβομαι? Αυτή και η γυναίκα με κάνει να γελάω. Η Λεϊλάνη που πήγες, πώς εξαφανίστηκες, κορίτσι μου. Είμαι μια φίλη σου. Κι εγώ, παιδί μου, έχω την ίδια γνώμη με σένα. Πώς είναι τρέλα δηλαδή να πιστεύει κανείς όλες αυτές τις ανόητες παραδόσεις? Ωστε έτσι λέτε. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Θέλεις να σου δείξω κάτι που βλέποντας τον οποιοσδήποτε θα πίστευε πόσο ανόητα είναι όλα αυτά τα πράγματα? Ασφαλώς. Ναι, δείξτε μου. Μόνο, Λεϊλάνη, παιδί μου, που θα πρέπει να βάλεις αυτό το μικρό κουτί στο βωμό του Πέλε, στο κέντρο του ηφαιστείου. Α, όχι, κύριε, όχι. Δεν μπορώ να το κάνω, όχι. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Αλήθεια το λες, ώστε και εσύ το ίδιο? Και είχα την εντύπωση ότι εσύ δεν πίστευες όλες αυτές τις ανοησίες. Ποιος, εγώ? Α, ναι, βέβαια, εγώ δεν πιστεύω καθόλου. Όλο λόγια είσαι και κανένα έργο. Λοιπόν... Όχι, όχι, θα το κάνω αυτό που μου λες για να δεις. Το ξέρω πως το τέλος θα σε έπειθα, καλό κορίτσι. Ωραία, το μπάνιο με έκανε να αισθάνομαι τόσο ανάλαφρος. Τι είναι αυτό που μυρίζει έτσι? Αυτό που μυρίζει έτσι λέγεται ήμου. Είναι ένας σκεπασμένος λάκκος μέσα στον οποίο ψήνουν γουρνόπουλο οι κάτοικοι της Χαβάης. Ψητό γουρνόπουλο. Μ' αρχίζει και μ' αρέσει πολύ αυτό εδώ το μέρος. Σπορτ Μπίλι και Σιλίλι, μήπως είδατε τη Λεϊλάνη? Όχι, κυρία, δεν την είδαμε καθόλου. Την τελευταία φορά που την είδαμε εμείς ήταν μαζί σας. Περπατούσε λίγο πίσω μου όταν άκουσα ένα παράξενο ήχο. Γύρισα αμέσως να δω που είναι και εκείνη είχε εξαφανιστεί τελείως. Θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε να την ξαναβρείτε. Ελάτε, παιδιά. Εδώ, Σπορτ Μπίλι. Εδώ, Σπορτ Μπίλι. Ένα σπορτικού. Γεια σου, Μπίλι. Απόλυτη ανάγκη να βρούμε ένα κορίτσι που χάθηκε, σπορτικού. Το όνομά της είναι Λεϊλάνη. Κομπιούτερ! Πες μου, σε παρακαλώ, σε ποιο μέρος της γης βρίσκεται η Λεϊλάνη? Δεν είναι σε κανένα μέρος πάνω στη γη. Αυτή τη στιγμή το κορίτσι βρίσκεται στη Βάντα Λουσία. Η Βάντα! Θέλω να ξέρω τι μπορεί να θέλει η Βάντα από τη Λεϊλάνη. Έχουμε πληροφορίες και για αυτή την ερώτησή σου. Η Λεϊλάνη επιστρέφει στη γη. Μεταφέρει ένα εκρηκτικό μηχανισμό τον οποίο τοποθετεί από στιγμή σε στιγμή πάνω στο βωμό του Πέλε. Τι είναι ο βωμός του Πέλε? Πρώτη φορά τον ακούω. Εγώ έχω διαβάσει γι' αυτό. Είναι ένα ιερό μέρος της Χαβάης στο κέντρο ενός ηφαιστείου. Ώστε λοιπόν σκοπός της Βάντας είναι να ξαναμπεί σε ενέργεια το ηφαίστειο. Σίγουρα. Και έτσι να καταστρέψει ό,τι ωραίο υπάρχει σε αυτό το μέρος. Πρέπει να βρούμε αμέσως τη Λεϊλάνη. Να τρέξουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε στο βωμό του Πέλε πριν μπει σε ενέργεια το ηφαίστειο. Από πού θα πρέπει να αρχίσουμε, Λίλη? Από εδώ πρέπει να αρχίσουμε, νομίζω. Είναι μια
σίγουρη ένδειξη από το μεγάλο φτάρνισμα. Μα Μπίλι, έχουμε να σκεφτούμε διάφορα άλλα πράγματα για να ανακαλύψουμε τη Λεϊλάνη. Αγή σου, μεγάλη Βάντα. Να εξαφανίσεις τη Λεϊλάνη. Θα γίνει, μεγάλη Βάντα. Πρέπει να ανακαλύψουμε αμέσως τη γιαγιά της Λεϊλάνη. Έχεις δίκιο, αυτή ξέρει για τις παραδόσεις. Αυτή δεν ξέρει που βρίσκεται και ο βωμός του Πέλε. Λοιπόν, παιδιά, τη βρήκατε τη Λεϊλάνη. Ναι, η Λεϊλάνη είναι στο βωμό του Πέλε. Όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να βρίσκεται εκεί. Είναι μέρος απαγορευμένο. Το σπουδαιότερο αυτή τη στιγμή είναι να μας πληροφορήσετε πώς θα φτάσουμε ως το βωμό του Πέλε. Εμένα μου είναι τελείως αδύνατο να σας πω το μέρος. Αλλά δεν μπορώ να σας δείξω ένα κομμάτι του δρόμου. Πρέπει όμως να κάνουμε γρήγορα. Δεν πρέπει να καθυστερούμε, κυρία, αλλιώς θα είναι πολύ αργά. Πρέπει να πάω να αναφέρω στη Βάντα ότι όλα έγιναν σύμφωνα με την επιθυμία της. Εγώ μέχρι αυτό το μέρος μπορώ να σας οδηγήσω. Αν περάσετε αυτό το βουνό μπορεί και να το βρείτε. Είναι φοβερά δύσκολο, αλλά θα πρέπει να το περάσουμε. Πώς θα ανεβούμε σε αυτούς και τους βράχους και τρώω και τα νύχια μου. Έλα λοιπόν, Γουίλι, κουράγιο, μη φοβάσαι. Εδώ πρέπει να είναι. Ας δούμε τώρα τι μας περιμένει σε αυτά τα απόκρυφα μέρη. Ότι και πα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 απα� Η επιθυμία σου εκτελέστηκε, μεγαλειοτάκη. Θαυμάσια τσίκη. Είσαι υπάροχος. Πώς βράθηκαν αυτοί εκεί. Ποντίκια πάνω στους βράχους. Πάνε να τα καταστρέψουν όλα. Δεν πρόκειται να τους αφήσω να το κάνουν. Γυρνά μέσα στο βουνό και βάλε τους φρουρούς να τους σκοτώσουν. Αυτός είναι ο δρόμος για το βωμό του Πέλε. Ναι, αυτός είναι, αλλά το μαύρο κουτί δεν είναι τίποτα άλλο από ένα απλό παιχνιδάκι. Απλό παιχνιδάκι, το λες. Σε πληροφορώ ότι το σατανικό σχέδιο της Βάντας είναι με αυτό το μικρό κουτάκι να ξαναμπεί σε ενέργεια το ηφαίστειο. Όχι, τρέξτε! Κάτι έγινε, Τίκη, που μείνει και εξαφανίστηκε. Ποιος είναι αυτός ο Τίκη, δεν τον έχω ξανακούσει. Να τους εκεί είναι, έρχεται. Τρέξτε μαζί τους όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Κατευθύνεται προς το βωμό. Δεν ξέρω τι σκέφτεται να κάνει. Το είδατε! Ο Τίκη πήγε και σφράγισε το βωμό. Πώς θα καταστρέψουμε τον εκρηκτικό μηχανισμό, αφού δεν μπορούμε να βρούμε μέσα. Όχι, όχι, Βουίλι! Τρέξτε γρήγορα να βγούμε έξω από εδώ. Υπάρχει άλλος δρόμος που να οδηγεί στο βωμό. Ναι, υπάρχει. Ελάτε από εδώ γρήγορα.
Μην ξανακάνεις φασαρία, Γουίλ. Γρήγορα, πριν μας προλάβει αυτός ο τύχης. Σκοτάδι και γελίο αρπετό. Έλα εδώ αμέσως, σου λέω. Στις διαταγές σας, αιώνια κακία. Αρχιμάσου για την αναδύναξη. Όπως διατάζει η μεγάλη μου. Μα τι έγινε εδώ. Μα τι έγινε. Μα τι έγινε. Αυτό είναι όλο που ξέρεις να λες τέτοιες ώρες. Διόρθωσε το γρήγορα. Καθάρισε το πριν αυτό το σαραβαλιασμένο παλιό κούτι διάξει στον αέρα τα σχέδιά μου. Περάσαμε τα εμπόδια εκείνα την τελευταία φορά, Λίλη. Αυτός εκεί πέρα που έρχεται δεν κάνει αστεία. Τι κάθονται τώρα και το σκέφτονται τα παιδιά, το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να πηδήσουν μαζί του. Σε ευχαριστώ πολύ, Σπορτμπιλ. Τα καταφέραμε και αυτή τη φορά, αλλά χάρη στο παράδειγμα που μας έδωσε ο Γουίλ. Ελπίζω να έχουμε χρόνο για να φτάσουμε στο βωμό του Πέλε και να ξυδετερώσουμε το κρυκτικό μηχάνημα. Δεν είναι, ξέρετε, πολύ μακριά από εδώ. Εκεί είναι. Φτάσαμε σχεδόν. Ελάτε. Γρήγορα το μηχανισμό, Τσάι. Γιατί καθυστερείς. Ορίστε. Λειτουργήσε το μηχανισμό με τις ακτίνες λέιζερ. Δικές σας είναι οι ακτίνες, βαρβαροτάτη, ό,τι θέλετε τις κάνετε. Γιατί με κάνεις και καθυστερώ, ηλίθιος Κουλίκη. Μην επαναλαμβάνεις αυτά που λέω εγώ, αλλιώς θα σου κλείσω τα μάτια και το στόμα για όλη σου τη ζωή. Ένα, δύο, τρία. Πρόσεξε, Μπίλι, μόνο ένα βέλος έχει στη διάθεσή σου. Μα... Ξέρετε να μπορώ να κοιτάξω τώρα. Ας φύγουμε τώρα από εδώ μέσα. Αυτό το μέρος είναι απαγορευμένο γιατί είναι ιερό. Δεν πρόκειται να ξαναγελάσω στη ζωή μου μόνο αυτά τα πράγματα. Εμένα αυτές οι σκηνές μ' αρέσουν ιδιαίτερα, να μυρίζει όλος ο τόπος από άρωμα ψητού γουρουνόπουλου. Σας ευχαριστώ που μου ξαναφέρετε τη Λεϊλάνη μου εδώ. Και έτσι ξαναγύρισε στον δρόμο των προγόνων της. Είμαστε κι εμείς ευχαριστημένοι για την επιστροφή. Τα χέρια της τώρα διηγούνται μια ιστορία. Εύχεται και στους τρεις σας να έχετε καλό ταξίδι και γρήγορη επιστροφή. Με τα χέρια μου δεν μπορώ να λέω τέτοια πράγματα όταν χορεύω στη μουσική δίσκο. Αλόχα, καλή μου φίλη. Οι παραδόσεις του τόπου μου με κάνουν περήφανη. Αλόχα στη γλώσσα μας σημαίνει καλώς ήρθατε κοντά μας και καλό ταξίδι. Σας ακόμαστε με την καρδιά μας να είναι γλυκιά η επιστροφή σας. Θα ξαναγυρίσουμε κοντά σας. Και γρήγορα. Ρίξτε το στεφάνι σας στη θάλασσα όταν θα φεύγετε. Αν το κύμα το παρασύρει και το ξαναφέρει στην ακτή, τότε θα γυρίσετε κι εσείς μια μέρα. Είναι μια πολύ ωραία παράδοση, δεν νομίζετε κι εσείς, παιδιά? Ξαναγύρισε στην ακτή! Έτσι μια μέρα θα ξανάρθουμε κι εμείς στα νησιά της φωτιάς και του χιονιού. Αλόχα, αλόχα, αε, αλόχα, αλόχα, αε, αε. Ω, Μπίλι, δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου πιο τρυφερές παραδόσεις από αυτές εδώ τις Χαβάης. Γι' αυτό όσοι έρχονται εδώ ξαναγυρίζουν. Και τι υπέροχο ψητό γουρουνόπουλο. Θα το βλέπω συνέχεια στα όνειρά μου. Και δένουν τόσο οι παραδόσεις τους ανθρώπους μεταξύ τους και τους ομορφαίνουν περισσότερο. Εσύ έγινες πολύ όμορφη εκεί.
Μεγάλη Βάντα! Σας παρακαλώ πολύ, περιμένετε και εμένα, κακοτάτη μου. Ζήτω, ζήτω, Σάιπ! Σάιπ! Σάιπ, θα σταματήσεις επιτέλους να παίζεις εδώ μέσα. Έχουμε σπουδαιότατη δουλειά να κάνουμε. Ναι, κακοτάτη μου και βασιλισσά μου. Και βγάλε γρήγορα από πάνω σου αυτό το γελίο στεφάνι που φοράς. Ναι, με συγχωρείτε για τη ζημιά που έκανα. Είμαι περίεργος να μάθω πως το κάνετε αυτό εκεί. Α, να, ορίστε, το πέτυχα κι εγώ. Τώρα θα δεις τι πέτυχες, ηλίθιο σκουλίκι. Όχι, Βάντα, σε παρακαλώ πολύ, κατέβασε με κάτω. Σκασμός, οι βανδαλοί μου που βρίσκονται τώρα στο Τέξας είναι έτοιμοι να μου αναφέρουν. Εδώ, πράκτορας, κερατόδοντας, κερατοπόδαρος, βρίσκομαι συνεχώς στις διαταγές σου, Βασίλισσα Βάντα. Πρόσεχε τη μεταφή εσύ σου, κερατόδοντα, κερατοπόδαρε. Κανένας εκεί δεν πρέπει να υποψιαστεί ότι είσαι ένας από τους βανδάλους μου. Κανένας, Βασίλισσά μου, δεν υποψιάζεται τίποτα. Τα πράγματα και οι άνθρωποι έχουν προετοιμαστεί σύμφωνα με το σχέδιό μου. Όλα έτοιμα και περιμένουν τη διαταγή. Η διεξαγωγή του πρώτου μεγάλου χρυσού τουρνουά του Τέξας θα έχει μια επιτυχία άνευ προηγουμένου. Το πρώτο τουρνουά πρέπει να είναι και το τελευταίο. Είναι πολύ απλό. Κάπως έτσι δηλαδή. Με έκανα ανώμαλη προσγείωση, το ξέρεις. Δεξιά, το Τέξας είναι κάτω μας. Λιλί, είμαστε ακριβώς την ώρα μας για τους μεγάλους αγώνες του γκολφ. Και για μένα επιτέλους ήρθε η πολυπόθητη ώρα να κάνω πρακτική εξάσκηση. Θα εξασκηθούμε ύστερα μαζί, Γουίλι. Όλες αυτές οι καταπράσινες φάρμες εκεί κάτω μου θυμίζουν πάντα ωραίο φαγητό. Ναι. Το Τέξας, παιδιά, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχει τεράστιες αγελαδοτροφικές φάρμες, τις περισσότερες και μεγαλύτερες πετρελαιοπηγές και πολύ μεγάλες πόλεις. Και πολλούς καουμπόι. Εγώ πάντα στη ζωή μου ήθελα να γίνω ένας καουμπόι. Ή καλύτερα ένας καουμπόσκυλος. Πω πω τι θα τρώγα. Σε αυτό το μέρος γίνονται οι αγώνες του γκολφ. Έλα, κατέβασέ μας, Γουίλι. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, παιδιά. Υπάρχει μέρος εκεί κάτω να παρκάρουμε το διαχρονοπλοίο μας. Πού να βρίσκεται άραγε αυτό το γήπεδο, θα ήθελα να παίξω κι εγώ μια παρτίδα γκολ. Να πάρεις γρήγορα αυτό το παλιό πράγμα από το παρκάρισμά μου. Αυτός εκεί με ξεκούφανε. Να με συγχωρείς πολύ, αλλά αυτό το μέρος δεν ήταν κατηλημένο. Ήταν, δεν ήταν κατηλημένο αυτό εδώ το μέρος, μικρέ, εγώ αυτό διάλεξα για να παρκάρω. Ακούσατε, έδια. Ποιος ήταν αυτός, Μπίλι? Είναι ο Πίγουι Τζόις, ένας πολύ καλός παίκτης του γκολφ. Αλλά η συμπεριφορά του είναι γνωστή σε όλους, είναι πολύ ανάγωγος. Είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα, πηγαίνετε λοιπόν όλοι να παίξετε γκολφ. Κι εγώ θα ήθελα να παίξω, αλλά δεν ξέρω αν επιτρέπεται στους σκύλους να παίζουν γκολφ. Έλα λοιπόν, ξεκινάμε, Γουίλι. Γουίλι, δώσ' μου σε παρακαλώ το σίδερό μου. Τι είναι αυτός ο θόρυβος? Δεν ξέρω τι είναι, Λίλη, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου. Oh.
πετράλαιο! Πετράλαιο! Τρέξτε πετράλαιο! Με συγχωρείς, θέλεις να σε βοηθήσουμε? Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω. Σε πληροφορώ ότι μπορώ και μόνος μου να τα βγάλω πέρα. Σε ευχαριστούμε, Γουί. Πολύ παράξενος ο καιρός εδώ στο Τέξας. Ναι, πραγματικά φαίνεται σαν να είναι πετρέλαιο. Ορίστε λοιπόν κατάσταση. Γίναμε πλούσιοι, σας λέω. Το μαύρο χρυσάφι ξεπίδησε. Το τσάι του Τέξας. Θα ανοίξουμε την επόμενη τρύπα εδώ παρακάτω. Με συγχωρείτε, κύριε Διευθυντά. Μπορώ να ρωτήσω τι θα γίνει με το διαγωνισμό του γκολφ? Ποιος νοιάζεται για τον γκολφ τώρα? Εδώ βρέθηκε πετρέλαιο. Παράτα μας λοιπόν εσύ για το παιχνίδι σου. Να πάρει ευχή και να ξαναπάρει ευχή και πάλι να ξαναπάρει ευχή. Μα αυτή τη συμπεριφορά δεν γίνεται τίποτα. Καλύτερα να μιλάω έτσι παρά να τους πάσω το μπαστούνι στο κεφάλι, γιατί αυτό θα έπρεπε να έχω κάνει. Η βία δεν λύνει ποτέ τα προβλήματα. Εμένα όμως θα με έκανε να ξεθυμάνω. Για μια στιγμή μπορούμε να βοηθούμε μεταξύ μας. Αλήθεια? Πώς? Με το να εξετάσουμε τι συμβαίνει ακριβώς με τον κύριο Διευθυντή. Είπες να εξετάσουμε? Σωστά. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα σου. Ώστε αυτός εκεί ο Σπορτ Μπίλι άρχισε να υποπτεύεται κάτι, αν δεν κάνω λάθος. Ή πρέπει λοιπόν να τον κάνω τώρα αμέσως να αλλάξει γνώμη για αυτό που υποπτεύεται. Ή θα τον αναλάβει η Βάντα και θα τον κάνει με τα κρεμμυδάκια. Σπορτ Μπίλι, καλή Όλυμπο! Γεια σου, καλό μου παιδί, τι γίνεσαι? Γεια σας! Καλώς τα καλά μας τα παιδιά! Μάθαμε, ξέρετε, για την ανακάλυψη του πετρελαίου πριν από το παιχνίδι του γκολφ. Θα ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία αθλητική συγκέντρωση. Γι' αυτό σας πήρα, Σπόρτικους. Δεν μου βγάζεις από το μυαλό την εντύπωση ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται η Βάντα. Ποια είναι επιτέλους η Βάντα? Η Βάντα είναι ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος και τοπιών. Τι πονοκέφαλο κάθεσαι και λες, 7 χρόνια φαγούρα έχουμε μαζί της. Για να δούμε λοιπόν τι έχει να μας πει για όλα αυτά ο κομπιούτερ μας. Είναι 100% σίγουρο. Εξ εμπεριστατωμένων μελετών και αρνητικών ενδείξεων, η περιοχή του γκολφ δεν βρίσκεται πάνω σε κοίτασμα πετρελαίου. Ώστε λοιπόν η Βάντα από κάποια άλλη περιοχή θα πρέπει να φέρνει ως εκεί το πετρέλαιο. Για να καταστρέψει αυτή τη μεγάλη συνάντηση του γκολφ. Ακριβώς, Λίλη. Αν δεν πραγματοποιηθεί η συνάντηση αυτή του Τέξας, τότε τον γκολφ θα υποστεί ένα θανάσιμο χτύπημα. Και εσείς τώρα τι μπορείτε να κάνετε? Θα πρέπει να ανακαλύψουμε πρώτα από πού έρχεται το πετρέλαιο. Εσύ ξέρεις καμιά αφύλακτη περιοχή εδώ κοντά? Ξέρω. Νομίζω ότι είναι εγκαταλελειμμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτή εδώ είναι η εγκαταλελειμμένη περιοχή του Άλαμου. Γουίλι, το διαχρονόπλιο και τα μάτια σου. Το πέταλο και το λαγοπόδαρο θα με προστατεύσουν από όλα τα κακά. Ένας πεπειραμένος σκύλος πρέπει να τα προσέχει όλα αυτά τα πράγματα. Έχω την υποψία πως στους υπολογισμούς μου έχω κάνει κάποιο λάθος. Πάρα πολύ παράξενα μου φαίνονται όλα εδώ γύρω. Δεν ακούγεται τίποτα. Περίεργη ησυχία. Δεν θα μπούμε λοιπόν μέσα, τι θα γίνει? Δεν είναι σωστό να καταστρέψουμε την περίφραξη του άλλου, έτσι δεν είναι? Έχω μια ωραία ιδέα, Λίλη. Τι είναι αυτό? Αυτό μοιάζει σαν ταξιδιωτική τσάντα. Δεν μπορεί να έχεις δει κι άλλη φορά τέτοιο πράγμα. Ελάτε λοιπόν, παιδιά, ακολουθήστε με. Είδατε λοιπόν τι έγινε, κακοτάθη μου. Τελικά ο Σπορτ Μπίλι ανακάλυψε μου που φέρνουμε το πετρέλαιο. Και αυτό μπόρεσε να το επιτύχει, Σάιπ, γιατί το μικρό τρυποκάρι δεν είναι πάρα πολύ έξυπνο. Όμως εγώ είμαι πολύ εξυπνότερη από αυτόν. Αυτοί εκεί οι τρεις αδιάκριτοι έχουν πλησιάσει επικίνδυνα. Είσαι έτοιμος? Μην ανησυχείς καθόλου, κυρά μου. Ανησυχώ και παρανησυχώ όταν τριγυρίζει μέσα στα πόδια μου ο Σπορτ Μπίλι. Φοβάμαι μην γίνει κάποιο λάθος.
Εγώ, κυρά μου και βασίλισσά μου, πρέπει να ξέρεις ότι δεν κάνω ποτέ λάθος. Τ' ακούς λοιπόν τι λέει, Σάιμ? Δεν μπορώ να καταλάβω, Σκροντάτη, γιατί θυμώνεται και τα βάζετε διαρκώς μαζί μου. Γιατί εσύ κάνεις διαρκώς λάθη, αγαπημένο μου εξάμβλωμα. Αλλά εγώ τώρα με τον υπέρβλητο μυαλό μου θα τα εξουδετερώσω αυτά τα κοτόπουλα. Όλες αυτές οι εγκαταστάσεις δεν φαίνονται να λειτουργούν. Κι όμως από κάπου εδώ κοντά θα πρέπει να έρχει το ολοκίνητο το πετρέλαιο που ξεπίδησε στο γήπεδο του γκολφ. Ας πάμε να δούμε καλύτερα. Όπως ακριβώς μου τα έχει περιγράψει η μεγάλη Βάντα, αυτός ο Σπορτβίλ είναι πολύ προσεκτικός. Ανακάλυψες τίποτα, Σπορτβίλ! Φαίνεται σαν να ήταν γεμάτη πετρέλαιο και κάποιοι πριν από λίγο να την έχουν αδειάσει. Κοιτάξτε, ένας μεγάλος σωλήνας πηγαίνει προς την περιοχή του Γκολφ. Καλά, και ποιος χειρίζεται όλα αυτά τα πράγματα? Αυτή είναι η τελευταία ερώτηση που κάνεις στη ζωή σου. Κοίτα κατάσταση, ο διευθυντής του Γκολφ πίσω από όλα αυτά, δεν θα το φανταζόμουν. Και αυτό που βλέπετε τώρα εσείς είναι μονάχα μια μικρή αρχή. Εν τω μεταξύ το σχέδιο της Βάντας μεγαλώνει. Σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, όλα τα μεγάλα αθλητικά γήπεδα του κόσμου θα καταστραφούν. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που άκουσα στη ζωή μου. Ένα ξύλο θα σε κάνει ασυνέλθει σε σένα. Αντίθετα, πρέπει να προστατεύσουμε τον κύριο διευθυντή και να φυλαγόμαστε από τη Βάντα. Δεν έχω καμιά ανάγκη από την προστασία σας, Σπορτ Μπίλι. Καλύτερα θα κάνετε να προσέχετε εσείς από τα πολλά και διάφορα ατυχήματα. Και τώρα θα δούμε τι μπορείτε να κάνετε για τους εαυτούς σας. Αυτό δεν είναι πετρέλαιο, είναι χρωματιστό νεράκι. Η Βάντα συνηθίζει να κάνει τέτοιου είδους κόλπο για να ξεγελάει τους ανθρώπους και να τους πείθει για κάτι που δεν είναι αλήθεια. Αυτό εδώ όμως το νερό είναι επικίνδυνο. Μίλησε κάτι να με τρεβάει προς τα κάτω. Είναι η Αγγλία. Η Αγγλία που λειτουργεί για να τραβάει το χρωματιστό νερό, υπάρχει κίνδυνος να τραβήξει και εμάς. Ωραία! Εσείς φταίτε που βρίσκομαι εδώ πέρα. Τώρα βγάλετε με γρήγορα από εδώ μέσα. Ηρέμησε, σε παρακαλώ, Πίγουι. Όταν η κατάσταση βρίσκεται σε τέτοιο επικίνδυνο σημείο, με τους εκνευρισμούς δεν γίνεται τίποτα. Μίλη, έχουμε καμιά ελπίδα να βγούμε από εδώ μέσα. Το σκέφτηκες καθόλου? Ασφαλώς. Ασφαλώς και το σκέφτηκα. Και το ελπίζω. Ωραία είναι αυτή η μουσική και περνάει και ευχάριστα ο καιρός. Μίλη, το ρεύμα αρχίζει να γίνεται δυνατό. Πρέπει να πάμε προς τα τυχώματα της δεξαμενής. Εκεί είναι λιγότερο το ρεύμα. Πρέπει να βγούμε γρήγορα από εδώ μέσα. Για να το πετύχουμε όμως αυτό θα πρέπει να μας βοηθήσει ο Γουίλ. Για σκύλο εννοείται. Και πώς θα μπορέσουμε να βγούμε με αυτή από εδώ μέσα? Δεν θα μας βγάλει στη ρίχτρα, αλλά ο Γουίλ είναι το διαχρονόπλιο. Εσύ νομίζεις να μας άκουσε, Μπίλι? Δεν ξέρω αν μας άκουσε, Λίλη, αλλά αν δεν μας άκουσε, βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση. Και δώστε μου να δοκιμάσω κι εγώ. Όλοι λένε πως έχω καιρά πνευμόνια και σφυρίζω δυνατά. Ναι, τι είναι αυτό το δυνατό παράσιτο? Κι όμως το παράσιτο δεν είναι από το ραδιόφωνο. Είναι η σφυρίχτρα που με φωνάζει η Λίλη. Τα παιδιά θα πρέπει να κινδυνεύουν. Να που το λαγοπόδαρο και το πέταλο με βοήθησαν. Ήρθε λοιπόν η μεγάλη ώρα να δράσει ο διαστημικός σκύλος και να σώσει τους φίλους του από τον κίνδυνο. Και τώρα, αφού είμαι στο Τέξας, πετάω το λάσο μου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γουίλι. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε. Αυτό που έκανα, παιδιά, δεν ήταν τίποτε. Εγώ θέλω να γίνω πρωταθλητής.
Κρατηθείτε, θα κάνω κάτι για να αλλάξω τελείως τη ροή του υγρού. Εσύ τι κάθεσαι και κάνεις εδώ πέρα, δεν μπορείς να φύγεις από τώρα και να μας αφήσεις έτσι. Δεν έχει φτάσει ακόμα στο τέλος της η προγραμματισμένη εγκατάσταση των γεωτρυπάνων. Να με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά δεν υπάρχει άλλο πετρέλαιο. Είστε όλοι παλιάνθρωποι! Παλιάνθρωποι! Αφού λοιπόν αυτοί δεν θέλουν να συνεχίσουν να με βοηθήσουν, θα τα κάνω όλα μόνος μου. Θα καταστρέψω όλες τις εγκαταστάσεις εδώ μέσα. Είναι μέσα σε εκείνο το μηχάνημα! Πάει να καταστρέψει εκείνο το σπίτι! Πάρε το χειριστήριο, Γουίλι! Έχεις να κάνεις με ειδικό, μην ανησυχείς για τίποτα. Πώς είναι δυνατόν αυτό το μπαλονάκι να σταματήσει εκείνη την τεράστια μπουλντόζα! Θα το δεις! Τι συμβαίνει εδώ από πάνω? Αφήστε με κάτω! Ζαλίζω όταν είμαι ψηλά! Από εκεί πάνω που βρίσκεται θα έχει όλο τον κόσμο στα πόδια του! Ας πάει ψηλότερα κι ας βγει έξω από τον πλανήτη μας! Βοήθεια! Βοήθεια! Πάλι αυτό το παλιόπαιδο σπορτ μπήλικη παρέα του βρέθηκα στον δρόμο μου και κατέστρεψαν όλο το μεγαλοφιές μου σχέδιο για την παρεμπόδιση μιας μεγάλης αθλητικής εκδηλώσεως! Λάσκε αποσπάς την προσοχή του μεγάλου αθλητή. Ορίστε λοιπόν και να μην προσέχω τι έπαθα. Αλλά μην ανησυχείτε καθόλου, θα τα διορθώσω αμέσως. Αυτό τώρα ήταν καταπληκτικό χτύπημα. Μπράβο, Πιουί. Σε εσάς οφείλω την επιτυχία μου. Και για να μπορέσω να παίξω καλύτερα, πρέπει να συγκεντρωθώ περισσότερο στο παιχνίδι. Και αν ελέγχεις τον εαυτό σου, στο τέλος θα αποκτήσεις περισσότερους θαυμαστές. Θέλω να τους δείξω κι εγώ τι μπορώ να κάνω με αυτό το παιχνίδι. Τώρα. Όχι, Γουίλι, στάσου, μην το χτυπάς! Είναι συμπεριπυκνωμένοι οι προωθητήρες που χρησιμοποιώ στο διαχρονόπλαιο σε ώρα ανάγκης. Κι εγώ νόμιζα ότι μόνο εγώ μπορούσα να ρίξω μακρινές βολές. Μα τι γίνεται εδώ μέσα! Επιτέλους! Άκουσες εσύ! Εσένα πρέπει να σου δώσω ένα καλό μάθημα για να καταλάβεις καλά τι έκανες! Ευτυχώς, Κακοτάτη μου, που το μετεωρολογικό δελτίο δεν προβλέπει να έχουμε βροχές σήμερα. Πού βρέθηκε αυτό το αδέσποτο σύννεφο? Πάνω στο κεφάλι μου ήρθε και στάθηκε. Είμαι τόσο άτυχο. Τελικά δεν κατάφεραν να καταστρέψουν τους αγώνες γκολφ του Τέξας. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, Μπίλι. Το Τέξας, Μπίλι, είναι πολύ ωραία πολιτεία και πολύ μεγάλη. Κι εγώ είμαι μεγάλος, ο μεγάλος Γουίλι. Ακόμα και ο Γουίλι εδώ αποδείχθηκε σπουδαίος. Πρέπει να ξέρεις, Λίλι, πως όποιος καταφέρνει να κρατάει την ψυχραιμία του μέσα στη σύγχυση, βγαίνει πάντα κερδισμένος. Thank you.
Ένα καρυδάκι. Όλο καρύδια βρίσκω μπροστά στα πόδια μου. Αν το ξανακάνεις ακόμα μια φορά, αν τολμήσεις και το επαναλάβεις, Ρόμο, σε είδαμε πάρα μου, μπρος. Εγώ πηγαίνω στη δουλειά μου. Και εσύ να πας να τακτοποιήσεις στην αίθουσα ελέγχου. Μάλιστα, μεγαλειοτάτη, ο ταπεινός υπηρέτης σας περιμένει για τα γεια σας. Θέλω να μου δείξεις αμέσως. Αυτό το πράγμα λειτουργεί. Αυτό εδώ είναι το μικρό αντίγραφο του πραγματικού μηχανήματος. Θα ήθελα λοιπόν να σας δείξω τι ακριβώς μπορεί να κάνει το πραγματικό μηχάνημα. Κι εγώ σου λέω ότι για το δικό σου καλό, Δόκτωρ Τουίστορ, ελπίζω να εργάζεται θαυμάσια. Τσάι, δεν πηγαίνεις καλύτερα να τελειώσεις τις δουλειές που έχεις να κάνεις. Και τώρα, Τουίστορ, μπορείς να μου δείξεις. Εντυπωσιακό το αποτέλεσμα και είναι και παρήγορο για σένα. Η πραγματική μηχανή έχει ήδη τοποθετηθεί στη θέση της όπως το έχετε διατάξει και είναι έτοιμη να λειτουργήσει όπου το θέλετε. Περιμένω από το μεγάλο τηλεοπτικό μου δέκτη το μήνυμα από τη γη, Δόκτωρ. Και η επιθυμία μου είναι να γίνεις εσύ ο βασικός υπεύθυνος για αυτή την αποστολή. Δόκτωρ Τουίστορ, σας διαταγά σας μεγάλη μου βασίλισσα. Προορισμός της αποστολής, Δόκτωρ, είναι η πόλη της Ντάρα. Κέντρο αναπαραγωγής των καλύτερων αλόγων του κόσμου. Ας περιμένουν λοιπόν και θα δουν τι έχω σκεφτεί για όλα αυτά τα πράγματα εκεί στην έρημο που κατοικούν. Θα έχει φοβερό ενδιαφέρον να παρακολουθήσει αυτόν τον ανταγωνισμό των αραβικών αλόγων. Κι εγώ είμαι πολύ περίεργος να δω πώς γίνεται, Λίλη. Γιατί είναι και η μόνη μέρα του χρόνου που συναντιόνται όλες οι φυλές του τόπου. Αλήθεια. Θα καθίσω εδώ πέρα να ξεκουραστώ και να πάρω και έναν υπνάκο. Να. Oh.
Δεν με πείθει καθόλου να μην δοκιμάσω. Έλα λοιπόν, Γουίλι, τι κάθεσαι. Πάμε να δούμε τα άλογα. Είμαι γεμάτη αγωνία, Μπίλι, για αυτές τις υποδρομίες. Άκουσα ότι θα λάβει μέρος και ο πρίγκιπας Ραμί. Ναι, Λίλι, αλλά ο τελικός αγώνας θα είναι πολύ επικίνδυνος για τον πρίγκιπα. Ο Ιμπν Σαούτ του Ναβί Μπαντάρ είναι ο νικητής. Αυτός θα καβαλάρισε και να θαυμάσει ο άλογο. Πάμε λίγο πιο κοντά να τους δούμε. Ήταν τόσο πολύ νέος. Είναι οι αρχικοί αγώνες για τους νέους. Κάθε μεγάλος πολιτής διαθέτει έναν καβαλάρι. Έχασε τον αγώνα, έχασε τον αγώνα. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω τώρα. Να κάνεις αυτό που σε έμαθα, να τον τιμωρήσεις. Να τιμωρούνται όλοι αυτοί που κάνουν. Σέβομαι τη γνώμη σου, δάσκαλε. Ο πρίγκιπας Ραμί πρέπει να είναι ο καλύτερος. Είναι ο καλύτερος. Είναι πρίγκιπας. Όλοι οι δικοί του πρέπει να τον υπηρετούν σωστά. Είμαι και εγώ σίγουρος, αλλά νομίζω πως ήταν ο πρίγκιπας Ραμί. Να μην σε ξαναδώ μπροστά μου. Με ντρόπιασε σε όλους, έκανες το άλογο μου και έχασε. Εγώ προσπάθησα. Σκάσε μόνος όταν μιλάω εγώ. Έχεις μεγάλο δίκιο, πρίγκιπα. Τα πλήρωσα τον, τιμώρησα τον. Σε ντρόπιασε σε όλους. Να χαθείς αμέσως από αυτή την περιοχή. Δεν θέλω να σε ξαναδώ μπροστά μου. Δηλαδή, φίλε, αυτό που είδαμε να γίνεται εδώ είναι φοβερό. Έπρεπε να αφήσω τον Αμάντα να νικήσει. Όταν χάνουν τα άλογα του πρίγκιπα, τιμωρούνται οι καβαλάριδες. Μα αυτό είναι πολύ άδικο. Για τον Ραμί αυτού του είδους η νίκη είναι το σπουδαιότερο πράγμα στη ζωή. Τότε στοιχηματίζω πως δεν θα έχει κανένα φίλο, έτσι δεν είναι. Ναι, συγχωρείτε, είναι ο... Σιωπή είναι, ρε! Δεν μιλάνε στον πρίγκιπα χωρίς να ζητάνε την άδειά του. Αυτό εκεί μοιάζει με κυκλώνα. Αλλά δεν υπάρχουν τέτοιου είδους κυκλώνες στην έρημο. Αυτό εκεί να το πει στον κύριο κυκλώνα. Φυλαχτούμε! Κάποιος κινδυνεύει! Ναι, είναι ο πρίγκιπας Ραμί και ο υπηρέτης του! Χρειάζομαι βοήθεια από το μαγικό μου βαλιτσάκι! Κι όμως του αρέσει, ας λέει. Σου οφείλω ευγνωμοσύνη για ό,τι έκανες. Θα έχεις ό,τι θέλεις στο βασίλειο του πατέρα μου. Είσαι πολύ γενναιόδωρος, αλλά ήταν ο Αμάντ εκείνος που σε έσωσε πραγματικά. Ο Αμάντ, τον τιμώρησα. Δεν είχε κανένα λόγο να με σώσει. Και τώρα του είμαι υποχρεωμένος. Σε θεωρώ φίλο μου. Εγώ δεν θέλω τίποτα για αυτό που έκανα. Πάμε, παιδιά, πρέπει να ανακαλύψουμε τι κρύβεται πίσω από αυτόν τον κυκλώνα. Θέλω να ξέρω τι συνέβη εδώ πέρα. Θα το μάθουμε όταν φτάσουμε στο διαχρονόπλιο. Θέλω να έρθω μαζί σας. Εδώ είναι το βασίλειο του πατέρα μου. Μπορώ κι εγώ να σας βοηθήσω αν θέλετε. Ο Σπορτ Μπίλι θέλει να χώνει τη μύτη του σε όλες τις υποθέσεις. Δεν πρέπει να ανησυχείς καθόλου. Την επόμενη φορά θα μπει σε λειτουργία η μηχανή στο μέγιστο της αποδόσεως της. Και τότε θα δεις εσύ αν θα βγει κανένας τους ζωντανός. Κοιτάξτε τι συμβαίνει εδώ πέρα. Κι εγώ στην τηλεόραση έχω δει κάτι σχετικό. Η σατανική επίθεση του φοβερού τέρατος της Σάμου. Νο, νο. Έφτασε η μεγάλη στιγμή για μια μικρή βοήθεια από τον Όλυμπο. Σπορτ Μπίλι, καλή Όλυμπο. Σπορτ Μπίλι, καλή Όλυμπο. Έλα, Σπορτικούς. Σπορτ Μπίλι, καλή Όλυμπο. Έλα, Σπορτικούς. Εδώ απαντώ σας, Σπορτ Μπίλι, λέγε, σ' ακούω. Τι πρόβλημα έχεις πάλι εκεί κάτω? Με τον καιρό συμβαίνει κάτι πάρα πολύ περίεργο. Ξαφνικά δημιουργήθηκε ένας κυκλώνας και σκέπασε τα πάντα με άμμο. Μα αυτό είναι φοβερό! Είναι φοβερό! Εσύ τι λες, Σπορτικούς?
Η Βόντα θα πρέπει να ξανάρχισε τα κόλπα της. Δεν ρωτάμε καλύτερα τον κομπιούτερ. Κομπιούτερ! Ναι, Σπόρτικους. Ο Μπίλι μας ανέφερε για κάτι περίεργες καιρικές συνθήκες στη γη. Μήπως είναι κάποιο καινούριο τέχνασμα της Βάντας? Και το ρωτά, Σπόρτικους, ασφαλώς. Ποια είναι αυτή η Βάντα? Είναι εκείνη που δημιούργησε τον κυκλώνα για να καταστρέψει τις υποδρομίες. Οι υποδρομίες είναι η μόνη ευκαιρία για να έρχονται σε επαφή οι φυλές μας και να λύνουν τις διαφορές τους. Ώστε λοιπόν, παιδιά, αν δεν γινόταν αυτές οι υποδρομίες, οι φυλές θα πολεμούσαν διαρκώς μεταξύ τους. Πρώτα θα χρειαστεί να βρούμε τη Βάντα ή τους βανδάλους της. Εσύ ξέρεις πώς μπορεί να γίνει αυτό, κομπιούτερ? Υπάρχει μια πηγή ενεργείας 5 μίλια βορείως της πόλεως. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει τίποτε σε εκείνο το μέρος. Εφόσον ο κομπιούτερ μας λέει ότι κάτι υπάρχει, πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε. Θα βρούμε λοιπόν την πηγή εκείνου του κυκλώνα. Έχετε μας εμπιστοσύνη? Είμαστε σίγουροι πως θα πετύχετε, παιδιά μου. Καλή τύχη! Καλή τύχη σ' όλους σας! 5 μίλια λοιπόν βορείως της πόλεως. Εγώ ξέρω καλά το μέρος. Έχει πάρα πολλούς λόφους. Πάμε λοιπόν γρήγορα, αποφασισμένοι ότι μπαίνουμε σε περιπέτεια. Γουίλι, οδήγησε μας γρήγορα 5 μίλια βορείως της πόλεως. Εκεί είναι, εκεί κάτω, στους λόφους. Μια τεράστια έρημος. Γουίλι, προσγείωσέ μας αμέσως εκεί πέρα. Εμείς οι δύο αγαπημένοι μου μηχανοί θα καταστρέψουμε ολόκληρο τον κόσμο. Ρίχνεις όλες τις κατασκευές με ένα σουφτέρνισμα. Τους ταυτοποιήσαμε καλά αυτούς με τις υποδρομίες, έτσι. Δόκτωρ Τουίστορ! Μεγαλειοτάτη, αυτή τη στιγμή σας καλούσα κι εγώ. Ευχαριστήθηκα καταστρέφοντας τις υποδρομίες τους. Και έθαψα, ξέρετε, τα περισσότερα σπίτια τους κάτω από την άμμο. Ο βανδαλοξενός μου κομπιούτερ με ειδοποίησε για ένα μεγάλο διαχρονόπλιο που ψάχνει στην περιοχή. Είναι ο Σπαρτμίνι? Σκατάλος δηλαδή. Ήρθε η στιγμή να τον εξουδετερώσουμε τελειωτικά. Έτσι δεν είναι, Σάι? Καθάριζα την άμμο του πειράματος, κακοτάτη μου. Θέλω να ξέρω αν συμφωνείς με αυτό που είπα προηγουμένως. Μα ό,τι λέτε εσείς είναι σωστό, διαβολοτάτη. Έχω ένα θαυμάσιο σχέδιο. Ναι, σας ακούω, λέγεται. Γύρισε τη μηχανή των κυκλώνων κατευθείαν επάνω του Ίστορ και όταν αυτοί εμφανιστούν στον ορίζοντα... Τώρα μπορείς να σταματήσεις τον αυτόματο πιλότο, Γουίλι, έχουμε φτάσει. Κοιτάξτε εκεί τους λόφους. Όλο έρημος, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Σας το έλεγα και προηγουμένως. Τώρα θα κατεβούμε ακόμη περισσότερο για να δούμε και από κοντά. Σας περιμένω λοιπόν να πλησιάσετε λίγο περισσότερο και τότε θα δείτε τι θα πάθετε. Υπάρχουν μόνο 3 μεγάλοι λόφοι σε αυτή την κοιλάδα. Περίεργο. Εγώ όμως τους βγάζω 4. Κι εγώ το ίδιο, Λίλι. Αυτό είναι. Αυτός που δημιουργεί τους κυκλώνες βρίσκεται στον 4ο λόφο. Ποιος από όλους είναι ο 4ος λόφος? Θα το βρούμε αμέσως, μην ανησυχείς. Γουίλι, άναψε τον ανιχνευτή δυνάμεως. Πλησιάστε λίγο ακόμα, έτσι, μπράβο! Ορίστε, κι άλλος κυκλώνας! Και έρχεται κατευθείαν προς το δικό μας μέρος. Αυτό δεν έπρεπε να το κάνουν σε ένα αθώο διαχρονόπλιο. Δεν θέλω να με βοηθήσεις. Σε θεωρώ φίλο μου. Και πρέπει να σε βοηθήσω. Λες και βρισκόμαστε στους αγώνες του Μόντε Κάρλο. Μας έφτιαξε! Δεν μας πηγαίνει προς το διάστημα! Εγώ είμαι ο πρίγκιπας και σας διατάζω να με κατεβάσετε γρήγορα! Με το να δίνεις διαταγές δεν γίνεται τίποτα, Ραμί! Αν δεν βρούμε κάτι να σταματήσουμε τον κυκλώνα, θα χαθούμε δυστυχώς το διάστημα! Δεν να βγει κανένας του ζωντανός από εκεί μέσα. Τίποτα δεν μπορεί να τους γλιτώσει πλέον. Κάντε κάτι αμέσως, σας διατάζω. Δεν βλέπετε. Προσπαθούν και οι τρεις τους. Ραμί, το μόνο που ξέρεις να κάνεις στη ζωή σου είναι να δίνεις διαταγές επειδή είσαι πρίγκιπας. Πρέπει να καταλαβαίνεις και να προσφέρεις κάποια βοήθεια. Τα προβλήματα δεν λύνονται με τις διαταγές. Εμένα μακάρι να μου δίνει κάποιος αυτή τη στιγμή διαταγή να κατεβώ στη γη. Νομίζω, Λίλη, πως βρήκα κάποια λύση. Ήμουνα σίγουρη, το ξέρω ότι στο τέλος θα έκανες κάτι. Κοιτάξτε στην οθόνη, όλη η ενέργεια του κυκλώνα προέρχεται από εκείνο τον κόνο. Πρέπει να αλλάξουμε την κατεύθυνσή του. Από εδώ πάνω που είμαστε, είναι αστείο αυτό που λες.
Έτσι δεν μας δίνεις ελπίδες. Υπάρχει κάποιος τρόπος. Τώρα θα δείτε. Δεν καταλαβαίνω, μας κοροϊδεύεις. Τι μπορούν να κάνουν τέσσερα πέταλα αλόγου. Μου τα έχει δώσει ο μυθικός πήγας, ώστε κάτι μπορούν να κάνουν. Είναι εξαιρετικά μαγνητικά. Δεν στο λέγα εγώ. Δεν έγινε τίποτα. Μην βγάζεις βιαστικά συμπεράσματα. Πρέπει να δεις τι θα γίνει όταν τα λογοπέταλα αρχίσουν να λειτουργούν. Αγιάκη, ήταν σωστό! Μπράβο, Μίλητα, κατάφερες! Μπράβο! Ακόμα δεν τελείωσε, παιδιά. Πρέπει να σταματήσει τελείως η μηχανή. Γουίλι, επιστρέφουμε. Οδήγησέ μας εκείνο το λόγο. Και εγώ αύξησα την ενέργεια της μηχανής μου για να μην πιάνουν οι μαγνήτες τους. Και τώρα θα δούμε αν μπορέσουν να κάνουν τίποτα αυτά τα παλιόπαιδα. Τους έχασα. Με αυτόν τελείως αδύνατον. Με την τεράστια ενεργούσε πάνω μου σε κυκλώνες, σκόνεψε να καταστρέψει το διαχρονοπλοίο μου. Δεν πρόκειται για σοβαρές ζημιές, θα διορθωθούν αμέσως. Πρέπει να επιστρέψουμε το γρηγορότερο, Αμάντ, αφού ξεφύγουμε πρώτα από αυτούς που μας κυνηγάνε. Μολονότι είσαι πρίγκιπας, αγαπητέ Ραμί, μου έχεις δώσει την εντύπωση, ξέρεις πως δεν καταλαβαίνεις ορισμένα πράγματα. Πρέπει να πάρεις παράδειγμα τον καλό σου φίλο Αμάντ. Κοιτάξτε, αυτός εκεί τα έκανε όλα, αυτός είναι. Πλησίασε τον κι άλλο, Γουίλι. Καταστρέψατε τον ωραίο μου κυκλώνα! Δεν είναι τώρα ανάγκη να κυνηγάτε μένα και να με φοβίζετε! Μέχρι να σε πιάσουν οι άνθρωποι του βασιλιά. Εντοπίσαμε, παιδιά μου, επακριβώς το σημείο από όπου προερχόταν όλη εκείνη η ενέργεια. Σας ευχαριστούμε. Τώρα πια δεν κινδυνεύουμε. Πιάσαμε και το συνεργάτη της Βάντας. Αφού εξουδετερώσανε πρώτα το φοβερό του εκείνο κατασκεύασμα. Όλα ξανά γίναν φυσιολογικά όπως πρώτα. Γεια σας, καλά μου παιδιά, και να μας στέλνετε συχνά μηνύματα. Ανησυχούμε, θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεστε. Είναι δυνατόν να ξεχάσεις, πρίγκιπά μου, τι σου έκανε. Είναι αυτός που σε έκανε να χάσεις τη νίκη. Διώξ' τον αμέσως από κοντά σου. Νάτος, εκεί είναι. Δεν έχεις δίκιο. Είναι καλός μου φίλος. Και έχω να μάθω πάρα πολλά από τους φίλους μου. Εσύ είσαι πρίγκιπας όμως. Και αυτός θα σε έβλαψε. Ένας αδερφικός φίλος σαν τον Αμάντ χρειάζεται και σε ένα πρίγκιπα. Α? Τι έγινε, μπορώ να μάθω. Όπως είπες και εσύ, από εδώ και πέρα αυτός θα είναι τώρα η μάθησή μου. Ένας καλός φίλος είναι το καλύτερο δώρο που μπορείς να αποκτήσεις στη ζωή σου. Να με συγχωρείς, Ραμί, που έγινε η αιτία να χάσεις τους αγώνες. Έχασα τους αγώνες, αλλά κέρδισα κάτι πολύ σπουδαιότερο, τη φιλία σου. Μου φαίνεται, Μπίλι, πως όλα γύρω μας τακτοποιήθηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Έχεις δίκιο, Λίλι, και εγώ το ίδιο βλέπω. Ναι, αλλά εγώ ακούω ότι τώρα τα πράγματα τακτοποιήθηκαν, αλλά φαγητό δεν βλέπω. Το πιστέψετε, η άμμος δεν θέλει να φύγει από δενή λόγο. Τρελάθηκε, Σάιν! Οι αεροδικές κούρσες ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Ήταν τόσο εξωτικές. Πλούτος, πρίγκι.
πρίγκιπες, πολύ τέλεια. Ο Μπίλ ήταν θαυμάσια. Αισθάνθηκα πολύ όμορφα γιατί είμαι κι εγώ από μεγάλη ράτσα. Και τώρα ο πρίγκιπας Ραμί έχει αποκτήσει έναν πραγματικό φίλο. Έτσι πρέπει να την κερδίζεις τη φιλία. Η φιλία έχει πιο μεγάλη αξία από τα χρήματα. Και τη δύναμη στα γέλια μας.